να καλωσορίσουμε αυτούς που σας συνόδευσαν ως το τέλος σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Να υποδεχθούμε Ελπίδα, Γιάννο, Νικήτα, Χριστόφορο. Νιώθω υπέροχα που γυρίζουμε με τα παιδιά. Και νομίζω νιώθω για τα παιδιά υπέροχα που μας βλέπουν, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι επιστροφές που θα μείνουν. Δεν θα τους πάρει κανείς τη θέση. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Δεν φύγατε και πολύ. Μπουμπουκάκι. Γιατί είστε με τα μάτια. Προτού φύγω, προτού την αποχώρησή μου, είχα αυτή την αίσθηση ότι κι εγώ δεν θα πήγαινα τελικό και είχα την αίσθηση ότι θα πήγαινε η Καλλιόπη και ο Πανούλης. Το αισθανόμουν και χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω εδώ τώρα. Πώς είναι. Τα καλάκι, πώς είστε. Τι κάνουμε. Καλά. Δεν σκέφτομαι καθόλου ότι θα μπορούσα να ήμουν στη θέση των παιδιών. Τη στιγμή που τελείωσε ένιωθα πάρα πολύ γεμάτη, χαρούμενη και πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν χώραγες όλο το παντελόνι. Τι λέτε, καλά χαρά είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο το να τους ξαναβλέπεις. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει, περιμένω να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, Καλλιόπη Πάνο. Νικήτας, Ελπίδα, Χριστόφορος, Γιάννος θα είναι οι ομάδες σας για σήμερα. Δύο στη μία ομάδα, δύο στην άλλη. Νικήτα, καλώς ήρθες. Γεια σας, Σεφ. Λέγε. Τέλεια. Νομίζω είναι η πιο ωραία στιγμή που κάνω επιστροφή. Κάνουμε επιστροφές στο MasterChef. Είμαι εγώ αυτός που επιστρέφει. Που δεν με τρομάζει η λέξη. Καθόλου πλέον, ναι. Νομίζω είναι το πιο ωραίο συνέστημα να ξαναγυρίσουμε για μια τέτοια μαγειρική με τα παιδιά. Χριστόφορος. Εδώ, ωραία, πολύ όμορφα. Ξανά εδώ, δεν τη γλιτώνουμε τελικά. Είχα πει τελευταίο 5-4-3-2-1, θα το ξαναφάμε. Και είμαστε εδώ σήμερα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο, είναι η αλήθεια. Χαίρομαι όμως πολύ που είμαι ξανά εδώ. Η άλλη μια τελευταία παράσταση, δεν τη γλιτώνουμε τελικά. Και χαίρομαι που βλέπω, εντάξει, πέρα από τα άλλα τα παιδιά που έχω δει, αλλά και για τον Παναγιώτη και την Καλλιόπη. Λοιπόν, δύο, όπως είπαμε, θα είναι στην ομάδα της Καλλιόπης, δύο θα είναι στην ομάδα του Πάνου. Για να μην αφήσουμε όμως δυσαρεστημένα τα παιδιά, να τους δώσουμε και ένα εξτρά κίνητρο. Ο Κοτσόβολος, ο νούμερο ένα προορισμός για την κουζίνα, θα δώσει στην ομάδα που θα κερδίσει, οι βοηθοί θα πάρουν από 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ ένας, 5.000 ευρώ ο άλλος. Ό,τι πρέπει λοιπόν για μια νέα κουζίνα. Παίρνεις 5.000 ευρώ, πας παίρνεις πράγματα, φτιάχνεις μια κουζίνα. Πολύ δυνατό το χρηματικό κίνητρο. Εννοείται πως δίνει ένα boost παραπάνω, αλλά νομίζω πως σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά. Αλλά σίγουρα θα θέλουν και τα παιδιά να προσφέρουν την ευκαιρία στους συμπαίκτες τους να κερδίσουν κάτι μέσα από αυτό.